Ο ελληνικός λαός αποφάσισε τη συνέχιση της διακυβέρνησης από την παλιά κυβέρνηση. Το ποτάμι είναι πολύ μακριά από τους στόχους του και αυτό μας δημιουργεί τους αναγκαίους προβληματισμούς για τα λάθη και κυρίως δημιουργεί τους αναγκαίους προβληματισμούς σε αυτόν που ευθύνεται κυρίως για τα λάθη, που είναι ο επικεφαλής του. Το τι θα αποφασίσουμε είναι ζήτημα που θα κριθεί τις επόμενες μέρες. Σε σχέση με τα σημαντικότερα που απασχολούν τον ελληνικό λαό, δηλαδή την πορεία της χώρας, φοβούμαστε ότι δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι με αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά εμείς θα είμαστε παρόντες, στην αντιπολίτευση βεβαίως, για να επισημαίνουμε τα λογικά προοδευτικά πράγματα που έχει ανάγκη αυτή η χώρα. Και με το 6%, άλλωστε, δώσαμε μια σπουδαία μάχη, η οποία καθόρισε πάρα πολύ την παραμονή της χώρας στην Ευρώπη. Ελπίζουμε με το 4% που μας δίνει αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός να φανούμε εξίσου χρήσιμοι. Δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο ότι περίπου ένας στους δύο Έλληνες δεν πήγε να ψηφίσει αυτές τις εκλογές και είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Στη διάθεσή σας. Τι εννοείτε? Για ποιο τα δύο? Θα αποφασίσετε τις επόμενες μέρες. Τι θα αποφασίσετε? Λέω ότι όταν κάτι δεν πάει καλά σε ένα κόμμα, η ευθύνη βαραίνει κυρίως τον επικεφαλής. Έχω επίγνωση λοιπόν των ευθυνών μου και θα συζητήσω με το κόμμα μου και με τους βουλευτές τι θα πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να γίνει καλύτερο. Είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα που θέλει από μας μια συγκεκριμένη απάντηση στον ελληνικό λαό. Θα πρέπει όμως να πω ότι νιώθω βαθιά υποχρέωση στους πολίτες που άντεξαν αυτή την πίεση, στους πολίτες που επέμειναν και μας έδωσαν αυτό το 4%. Είμαι βαθιά υπόχρεος, όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι το ποτάμι δεν είναι ένα επαγγελματικό κόμμα, δεν έχει επαγγελματικά στελέχη, δεν έχει μηχανισμούς και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα από τα αποτελέσματα στην ελληνική περιφέρεια. Όπως θα δείτε την ανάλυση των αποτελεσμάτων, στην Αθήνα το ποτάμι παραμένει η τρίτη δημοκρατική δύναμη της χώρας, αλλά ιτηθήκαμε πάρα πολύ στην περιφέρεια και δεν μπορέσαμε να περάσουμε εκεί το μήνυμά μας. Και βέβαια, το μεγάλο ευχαριστώ, και το είπα και στη τελευταία μας συγκέντρωση, είναι για τους εθελοντές μας που έδωσαν αυτή τη μάχη κόντρα στα προγνωστικά που θέλουν τα κόμματα να πρέπει να έχουν επαγγελματικούς στρατούς για να μπορούν να επιβιώσουν. Ο κύριος Τσίπρα μιλήσατε? Δεν μίλησα με τον κύριο Τσίπρα και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να μιλήσουμε. Έχει επιλέξει έτσι κι αλλιώς από πριν ποια κυβέρνηση θέλει. Σε κάθε περίπτωση εμείς είχαμε πει ότι θα είχε αξία να συμμετέχουμε σε ένα εγχείρημα μόνο αν είχαμε τη δύναμη να το καθορίσουμε. Δεν θα συμμετέχουμε σε μια κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς εάν δεν έχουμε τη δύναμη να καθορίσουμε τις εξελίξεις. Είναι βέβαια μια επιτυχία, του την αναγνωρίζω και ελπίζω αυτή τη φορά να σκεφτεί λίγο καλύτερα για τη χώρα, γιατί οι αποφάσεις του τους προηγούμενους μήνες νομίζω ήταν καταστροφικές για ένα πολύ μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Η ανισότητα έγινε πολύ πιο βαθιά. Ελπίζω όμως ότι βγήκε και αυτός ο σοφότερος από αυτήν την εκλογική μάχη. Είμαστε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά είμαστε ένα κόμμα της Ευρώπης, της λογικής και της πρόοδου. Άρα η ψήφη μας κάθε φορά στη Βουλή δεν θα καθορίζεται από κάποια προσωπική αντιδικία ή τέλος πάντων από κάποιο αποθυμένο. Θα είναι πάντα με βάση ποιο θεωρούμε ότι είναι το κοινό καλό και ποιο είναι το συμφέρον των περισσότερων Ελλήνων. Είμαστε το κίνημα που πολύ γρήγορα πήρε τις αποστάσεις αναγκαίες από συμφέροντα και από συντεχνίες και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Η ψήφη μας στη Βουλή θα είναι κάθε φορά διαφορετική, δεν θα είναι σε ένα στρατόπεδο, ανάλογα με το τι προτείνει η κυβέρνηση
και ανάλογα με το ποιο είναι το συμφέρον του ελληνικού λαού. Το μεγαλύτερο λάθος σας σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Δεν είναι, νομίζω, δεν είμαι έτοιμος να πω ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος μας. Δεν θεωρούμε, και αυτό κυρίως οι συνεργάτες μου, που είναι πιο επίοικοι από εμένα, δεν θεωρούμε ότι κάναμε ένα μεγάλο λάθος. Προφανώς κάναμε κάποια μικρά λάθη. Αλλά ίσως, και δεν θέλω να κρυφτώ, η κοινωνία σε μία περίοδο κρίσης να μην έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει με ψυχραιμία τα πράγματα και να δώσει ένα μεγαλύτερο προβάδισμα στα κόμματα της λογικής και της πρόοδου. Ακούσαμε την δήλωση του κυρίου Θοδωδώ.